Καλησπέρα παιδές, The Best Cards are εδώ. Σήμερα βρίσκομαι σε εγκαταστάσεις της CNS Premium Care, Νικολό Πλαστήρα 85 και 42 στο Εγάλαιο. Είναι το ένα μαγαζί απέναντι από το άλλο. Ασχολούνται εξειδικευμένα είτε με ένα απλό κλείσιμο αυτοκινήτου, είτε με ένα γυάλισμα κέρωμα το οποίο αναζωογονεί το χρώμα μας και κάνει το αυτοκίνητό μας να δείχνει άψογο. Τα παιδιά είναι ο Σοκράτης και ο Νάσος. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μια BMW 2 που σε λίγο θα μας πει ο Νάσος, ο οποίος είναι και ο κάτοχός του, λίγα λόγια και για αυτή. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πες μου Σοκράτη, πώς πάρθηκε η απόφαση να φτιάξετε κάτι τέτοιο, να χτίσετε το μεγαλύτερο κατάστημα στα δυτικά που ασχολούνται με την περιποίηση αυτοκινήτου τόσο καλά? Καταρχήν, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη στο χώρο μας και στα δύο μας καταστήματα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πριν καν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι για όλους σας τους φίλους είμαστε στο 10% όσον αφορά εκπτώσεις ό,τι αφορά το detailing. Όλα τα μέλη μας λοιπόν έχουν 10% έκπτωση για detailing και το αυτοκίνητό τους. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμάς ο στόχος μας και γι' αυτόν τον λόγο ασχοληθήκαμε το συγκεκριμένο αντικείμενο μετά την πολύ αγάπη που έχουμε για όλους τους περιποίησης του αυτοκινήτου, ήταν να ανοίξουμε ένα χώρο στον οποίο θα προάγουμε εκτός από νέες υπηρεσίες απολύτως εξειδικευμένες και νέα ήθη. Σίγουρα. Κάνουμε τα πάντα εκτός από δουλειές φανοποιίας, έχουμε διάφορες κατηγορίες πληξίματος, κερώματα, γυαλίσματα και νομικές επιστρώσεις. Στο μέλλον θα φέρουμε και κάποιες συνεργασίες πρωτόγνωρες για το χώρο και από το εξωτερικό και θέλουμε να μένετε συντονισμένοι για νέες πολλές εξελίξεις. Εννοείται. Βλέπω ότι έχετε μεράκι για αυτό που κάνετε και αυτό είναι που μετράει στη σήμερα ημέρα. Υπάρχει δηλαδή όρεξη για σχολεία να πάρουμε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να μην είναι τόσο καλή κατάσταση του χρώματου και με ένα εξειδικευμένο γυάλισμα κέρωμα να γίνει άψογο. Εντάξει. Και με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς, θα το δούμε και στα πλάνα. Βασικό παράδειγμα είναι αυτή η BMW 2 που έχουμε σήμερα εδώ. Ακριβώς. Ο Νάσος θα μπορέσει να κάνει και μια παρουσίαση. Όπου Νάσος, πες μου τώρα λίγα λίγα αυτοκίνητο, ποιες τεχνολογίες είναι, κάποια πράγματα γενικά. Είναι ένα BMW 2 Competition 19. Είναι από την τελευταία σειρά παραγωγή τη BMW πριν την έκδοση του CES. Στην ουσία είναι ένα Mi 4 σε μικρότερες διαστάσεις. Έχει όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Mi 4, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα των S55, ο κλασικό τρίτο εξακίνητρο του ίδιου του κινητήρα. Φοράει, είναι αγορασμένο κατά τα φέτα που είναι από την BMW φανώ, πουτα από αυτήν. Φοράει κάποια έξτρα τα οποία είναι ό,τι άλλο υπάρχει στην αγορά, εξάμιση Nidger, downpipes, midpipes, Ακάποβιτς, εισαγωγές Επεντούρη, crack hat, G's Power, πρόγραμμα Stage 2 της MHD, πρόγραμμα Stage 3 της HHP. Το αυτοκίνητο, αν και δεν έχει δυναμομετρηθεί, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι βάσει τα Dano Resolve των εταιριών, πίσω στα 580 άτομα μοντέρ. Φορά και δυναμικά φρένα, δυναμικές αναρτήσεις, κυβότητα διπλού Black PCT, ηλεκτρονικά είναι ακόμα διαφορετικό. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα και δυνατότερα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο βελτιωμένα σε όλους τους τομείς και με τα καλύτερα προϊόντα, θα έλεγα, με επώνυμες εταιρείες που είναι πραγματικά ό,τι αξίζει για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Σωστά. Και μπράβο σε πολλές εταιρείες σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε το χρώμα που σε φοβερή κατάσταση. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό οφείλεται η περιποίηση που έχει δεχτεί από εσάς το κατάστημά σας. Και να γνωρίσω ότι η περιποίηση που έχει δεχτεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, παρότι είναι σχεδόν 2 ετών και είναι σε πραγματικά αριστερή κατάσταση, δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω εκτός από ένα απλό καλό κλείσιμο. Δηλαδή το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας των ελισμών, του τρόπου κλεισίματος και των καταστάσεων και του προσωπικού που έχει ενέσει. Για να μπορούσαν να δείξουν στους ανθρώπους ότι το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του αυτοκίνητου, αλλά με την ποιότητα του αυτοκίνητου το έχει. Το έχει, μπράβο, ακριβώς. Υπάρχει το μεράκι για να κρατηθεί και να διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Το αμάξι κινείται καθημερινά, βγαίνει εκτός, έχει πάει βροχές, έχει πάει ήλιο, έχει πάει χρόνια. Παρ' όλα αυτά το βλέπω και είναι καθρέφτης το χρώμα. Παρ' όλα αυτά είναι καθρέφτης γιατί πραγματικά το συντηρούμε και πλένεται σωστά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι το ωραίο. Και μπράβο που το έχει συντηρήσει αυτή την κατάσταση. Στο άμεσο μέλλον ίσως δούμε και άλλα αυτοκίνητα. Έχουμε μια έκκληξη για τους αγαπημένους BMW Cars, δύο αυτοκίνητα στο μέλλον τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Δεν θα αποκαλύψουμε τώρα τι και πώς. Σίγουρα, σίγουρα. Μια είναι καλή από εδώ να τα απολαύσουμε εκεί. Και έρχονται και πολλά καινούργια πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις που έχετε και με την εμπειρία και με το μεράκι για να ασχολείστε, σίγουρα όλο αυτό θα πάει προς το καλύτερο και μόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Και εδώ είμαι και στο μέλλον να τα πούμε ξανά. Εννοείται, εννοείται.
Χάρηκα πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα απολαύσουμε τον ίδιο στα πλάνα και τα λέμε ξανά. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Προσοχή στους δρόμους πάντα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.